is our reaction. Το κύμα ήρθε! Το κύμα! Ετρελάθηκα μαζί σου και ερωτεύτηκα. Καλώς τα δέχτηκα, καλώς τα δέχτηκα. Ετρελάθηκα μαζί σου. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ο χειμώνας μόλις τελείωσε και ήρθε η ώρα κάθε κατεργάρης να επιστρέψει στον πάγκο του. Παρακολουθείτε την εκπομπή Χήμα στο Κύμα που θα σας κάνει παρέα κάθε Κυριακή στις 4 το απόγευμα εδώ στη φιλική συχνότητα του Flash. Είμαι ο Γιώργος Ορόπουλος. Και εγώ, η Πόπη Μιλοπούλου. Μαζί θα συζητήσουμε και θα παρακολουθήσουμε θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά, αλλά και αμυγός νεανικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εκπομπή απευθύνεται κυρίως σε νέους, αλλά και όχι μόνο. Απευθύνεται σε όλους εσάς που θέλετε να έχετε ελεύθερη άποψη και κρίση, που δεν επηρεάζει και δεν χαλιναγωγείστε από τίποτα και κανένα. Να έχετε πάντα αυτό ο νου σας που έχει υποθεί από το Ρήγα Φεραίο, όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Απευθύνεται σε όλους εσάς που οραματίζεστε μια νεολαία ενεργή και δυναμική, πρωτοπόρο σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα, μαχόμενοι για μια Ελλάδα νέα, σύγχρονη και ισχυρή, μακριά από τα συμπλέγματα και τις αγγυλώσεις του παρελθόντος. Η γενιά μας δεν έχει καμιά σχέση με τα μίση και τις αγώνιες που εδώ και πολλά χρόνια ταλανίζουν την Ελλάδα μας. Η ριζική ανατροπή είναι χωρίς αμφιβολή αδύνατη. Αλλά η έξοδος από το τέλμα πραγματοποιείται με βήμα αργό. Αλλάζουμε. Κι ας μην νιώθουμε, το νιώθουμε πάντα. Και πρέπει να αλλάζουμε. Λοιπόν, αρκετά επίσημο όπως δεν νομίζω ότι πήραμε Πόπη. Έτσι νομίζω και εγώ, ούτε και βουλευτές να κατεβαίναμε. Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο μάλλον. Mm. Έχει κάτι σαν το σου. Πολλά, αλλά δεν τις παρούσεις. Και... για να μην παρεκτραπούμε, ας πούμε και ποιοι άλλοι είναι μαζί μας στην εκπομπή. Λοιπόν. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε μόνοι μας στην εκπομπή. Αυτό γιατί το πες. Ποιοι άλλοι είναι μαζί μας στην εκπομπή. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, ο Κώστας Τσάτσαρος, ο Ντίνος Μίτσκας, ο Αντώνης Δάιος και φυσικά ο Πέτρος Περλαντίδης. Σαν πολύ δεν νομίζω ότι μαζευτήκαμε. Κοίτα, έτσι που τους βλέπω και αυτούς από πάνω σαν το χάρο. Όχι ρε, καλή μας. Τι έγινε εδώ, τι παίζει. Αυτό παιδί εδώ πέρα παίζει τρομερός χαβάλι. Θα τα δούμε όλα. Έχετε κάτι να συζητήσετε ή τζάμπα έχετε κουβαλήσει. Τώρα πάμε σε δελτίο. Α, πάμε στο δελτίο. Εντάξει, πάμε στο δελτίο λοιπόν. Ειδήσεις από τη σημαντική ομάδα του Χήμα στο Κύμα. Παρουσιάζει Γιώργος Ρόπουλος. Το 17 Φεβρουαρίου, αναγκαίο στρατό. Η στρατιωτική θητεία μειώνεται σε 9 μήνες και όλοι όσοι θα καταντάσσονται θα υπηρετούν πλέον μόνο στο στρατό ξηράς. Απόλυση λόγω AIDS. Εργαζόμενος επειδή έπασε από AIDS, θα απολυόταν από τη δουλειά του μετά από απέτηση στον συναδέλφο του, η υπόθεση βρίσκεται σε δικαστήριο. Ο Ούγκο Τσάβες παραμένει πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κέρδισε το δημοψήφισμα και παραμένει στην εξουσία όσο το επανεκλέγει ο λαός. 18 Φεβρουαρίου. Αύξηση της διαφοράς σε υπηρεσίες. Νέα στοιχεία για την έκθεση διαφθοράς στη χώρα φέρνει στο φως έρευνα της Public Issue. Ένας στους 7 πολίτες δέχεται ότι έχει αναγκαστεί το 2008 να αναδώσει σε δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στον ιδιωτικό τομέα για διευκολύνσεις. Άνοιγμα καινούργιας πτέρυγας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ιδόλια, αγγεία, χρυσά κοσμήματα, αργυρά σκεύη και γυάλινα πολύχρωμα αντικείμενα συγκροτούν τις 5 νέες εκθεσιακές ενότητες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τις οποίες ολοκληρώνεται η επανέκθεσή του. Τα εγγένεια έγιναν στις 26 Φεβρουαρίου. Σε θέση μάχης στο Αμίντεο κατά της νέας λιγνητικής μονάδας. Η μονάδα έχει χωροδοτηθεί 2 χιλιόμετρα από το Αμίντεο
δίπλα σε προστατευόμενες περιοχές Natura. Αντιδρούν κάποιοι φορείς στις περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι οποίοι της περιοχής. 19 Φεβρουαρίου. Ο μεγάλος αδελφός του διαδίκτυου. Κανένας δεν θα μπορούσε να πιστέψει τι είδους εξέλιξη θα είχε ένα κοινωνικό δίκτυο μέσω διαδικτύου. Έμενε όμως να αποδειχθεί στην πραγματικότητα ότι οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο είναι σε θέση να αναδείξουν μια απλή επετηρίδα μέσω διαδικτύου σε ένα πραγματικό παγκόσμιο φαινόμενο. Τι αλλάζει το λίγη τις εξετάσεις. Η παιδεία θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα των νέων να θέτουν και να επιλύουν προβλήματα και να δίνει ερεθίσματα για την πλήρη χρήση των διαδικτυακών του ικανοτήτων τους. Η ηλικιακή παιδεία αδελφεί την περιέργεια. Όταν οι διαφημίσεις σκοτώνουν. Η αστυνομία καταθέτει μηνύσεις κατά δημάρχων που νοικιάζουν πεζοδρόμια σε λεωφόρους, δρόμους και σε πλατείες για την ανάπτυξη γιγανταφυσών, οι οποίες όχι μόνο δεν ξυλώνονται, αλλά προαπασιάζονται καθημερινά, λόγω της συμβολής των στα τροχαία αντικείμενα. Αρχή το εμπόριο ναρκωτικών μέσω ηλεκτρονικών φαρμακείων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, μόλις ΣΥΠΑ, ο τζίρος των παράνομων ηλεκτρονικών φαρμακείων θα αυξηθεί το 2008 κατά 90% από το 2005. Η διεθνή κοινότητα εμφανίζεται αν μην μπορεί να ελέγξει το ελαιόλαδο και εντυνόμενο αυτό φαινόμενο. Οι νέοι αποικιοκράτες έγιναν μεσίτες. Τα πλούσια κράτη παρά τη διεθνή οικονομική κρίση αγοράζουν τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε πάμπτωχες χώρες οι οποίες δεν έχουν άλλους τρόπους επιβίωσης, τις καλλιεργούν με χαμηλό κόστος και έπειτα εισάγουν τα αγροτικά στις χώρες. Θετικές οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μας. Θετικά είναι για τη χώρα μας τα αποτελέσματα της έκθεσης περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας που ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παρουσιάστηκε στο Παρίσι, που συνέδεξαν εμπειρευόμενους του ΟΣΑ. Καλά νέα για τους ελεγχτούς στα φιστίκια. Μια μικρή ομάδα παιδιών με σοβαρή αλλεργία στα φιστίκια θεραπεύτηκε επιτυχώς με τη μέθοδο απευαισθητοποίησης. Τα παιδιά είναι πλέον σε θέση να καταναλώνουν τους συγκεκριμένους ξηρούς καρπούς για πρώτη φορά χωρίς πρόβλημα. Όσο μη σε μετανάστες, μην αρρωστείς στην Ελλάδα. Οι μετανάστες, άνθρωποι που αναγκάστηκαν να έρθουν στη χώρα μας αναζητώντας κάτι καλύτερο, αντιμετωπίζονται από τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία ως πολίτες πέμπτης κατηγορίας. Όσοι παραμένουν στην Ελλάδα, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ μόνο αν η περίπτωσή τους χαρακτηριστεί επίγουσα ή αν βάλουν βαθιά τα χέρια στην τσέπη. Προσοχή, θέλουν οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω ίντερνετ και ATM. Όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω ίντερνετ και ATM πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14 καθώς τα κρούσματα απάτης αυξάνονται, ειδικά σε περιόδους κρίσεων. Ποιες αλλαγές προτείνουν οι Πριτάνες. Αλλαγές στη φιλοσοφία και στον τρόπο επιλογής υποψηφίων για τα ΑΕΗ προτείνουν οι Πριτάνες. Προτείνεται μεταξύ άλλων τα επιστημονικά παιδιά να επαναπροσδιοριστούν και να είναι περισσότερα από 5. Και η εισαγωγή των φοιτητών να γίνεται αρχικά στις σχολές και να ακολουθεί ανάλογα με τις επιδόσεις επιλογής εκείνων. Απόδραση Παλαιοκώστα. Για άλλη μια φορά ο Παλαιοκώστας απέδρασε από τη φυλακή. Εντυπωσιακό είναι ο κινηματογραφικό τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αποδράσει, όπως και την πρώτη φορά. Επιστροφή χρημάτων από τους εργαζόμενους που απολύθηκαν από τη Microsoft. Πρώτα απολύθηκαν και τώρα καλούνται να πληρώσουν. Ορισμένοι από τους 1.300 εργαζόμενους που απολύθηκαν πρόσφατα από τη Microsoft καλούνται να επιστρέψουν τις υπερβολικές αποζημιώσεις που τους αποδόθηκαν λόγω λογιστικού λάθους. Το Παρκίνα Αρμούνια δεν αποκλεί ενδεχόμενο στήριξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο επίτροπος Παρκίνα Αρμούνια για το σχέδιο στήριξης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Αρμούνια είπε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης είναι σε καλύτερη κατάσταση και οι πιθανότητες να χρειαστούν στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ λιγότερες. Ας αφήσουμε τα παιδιά λίγο με τις εφημερίδες και ας πούμε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, τηλεφωνικά επικοινωνείτε μαζί μας στο 24610 και τα λοιπά και τα λοιπά. SMS HK και ενώ στο 45450. Με email μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο himatv@gmail.com και μπορείτε και μέσω Skype επίσης βάζοντας σαν username HimaTV. Μη το ρωτήσεις αυτό, ας σε ρωτήσω εγώ. Λοιπόν, Γιώργο, βρήκες τίποτα καλό? Δεν ξέρω, κάτι βλέπω εδώ, αλλά παιδιά, εσείς βρήκατε τίποτα? Κοίτα, μείναμε σίγουρα σε αυτό που είπες εσύ στο ρεπορτάζ σου για την στρατιωτική θητεία.
Βασικά τώρα θα έχουμε εφημερίδες κανονικά, αλλά τώρα έχει παράσει πολλά φυστίκια. Ναι, κάτι δίσκια φυστίκια. Σημαντική μα. Κάτι για αλλεργικούς. Τι ήταν αυτό το ρεπορτάζ πάλι. Βρήκα ένα ωραίο και μ' άρεσε. Σε τι φυστίκια πάσατε εμπός. Αράβικα. Να ξέρω γιατί. Κοίτα, προσωπικά δεν ξέρω ακριβώς, αλλά φυστίκια γενικά. Τώρα τι να σε πω. Συνέχεια έχουμε επιθέσεις σε λεωφορείο ελληνικών τουριστών στα Σκόπια. Κάποιοι άγνωστοι. Γνωστοί άγνωστοι. Πες γιατί ξέρεις, με διπλωμάτες. Δεν ξέρω, διπλωμάτες, ναι. Τι να θέλω. Κοιτάμε τις εφημερίδες, παιδιά. Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε να πάμε και σπίτι. Άιντε. Ας δούμε τι έχουμε να πούμε στα νέα. Τι λέει. Ο κόσμος της Κοζάνης. Σάραβα, πάιο! Λοιπόν, ας δούμε τώρα τι λένε για μας, για την εκπομπή μας. Ο κόσμος της Κοζάνης. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε σε τι διαφέρει ένα καναρίνι από ένα ελέφαντα. Πώς λέγεται η εκπομπή σας? Χήμα στο κύμα. Χήμα στο κύμα. Αν θέλετε, παραδόξουμε. Το κύμα που το βρήκε στην Κοζάνη, δεν ξέρω. Πάμε στο. Απειλή μου θες. Χήμα στο κύμα. Παιδιά, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Χήμα στο κύμα. Έτσι. Καλή επιτυχία, παιδιά. Χήμα στο κύμα. Λοιπόν, εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας στην καινούργια σας εκπομπή Χήμα στο κύμα. Έχει χαριτωμένο όνομα. Ελπίζω να έχει και χαριτωμένους ακροατές και χαριτωμένους παρουσιαστές. Χήμα στο κύμα. Για καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Χήμα στο κύμα. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι μπορεί το κάνετε, ξεσηκώστε τους. Τρελάνετε μας. Χήμα στο κύμα. Χήμα στο κύμα. Χήμα στο κύμα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχόμαστε ότι θα έχετε μια καλή δημιουργική παρουσία στα τεκτενόμενα της Κοζάνης. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα προβάλλετε και τα θέματα τα οποία αφορούν τις σχολές. Χήμα στο κύμα. Είμαστε χήμα στο κύμα, παιδιά. Τελείω χήμα. Χήμα στο κύμα. Πώς την είπαμε την εκπομπή? Χήμα στο κύμα. Χήμα στο κύμα, να φοράτε τα σωσίβια σας μόνο. Και να προσέχετε να μην πλειαρουθείτε. Δεν ξέρω και μπάνιο, αποφεύγω τα κύματα. Άμα έχει χήμα, θα πάνε για στοίχημα. Σαν και εμένα κι εσείς. Καλή επιτυχία, ρε παιδιά. Καλή επιτυχία. Πώς το λέμε, κύμα στο. Στο πώς. Πήμα στο. Στη ρήμα. Τι λέμε, ρε παιδιά. Πώς. Στο. Α, κύμα στο κύμα. Χήμα κύμα. Ξέρω, κυμάς. Μακαρόνια, τι παίζει, ρε παιδιά. Μπερδεύομαι. Λοιπόν. Κύμα στο χήμα. Χήμα στο χήμα. Χήμα στο χήμα. Ωραιόπουλος Γιώργος για το χήμα στο κύμα. Περλαντίδης Πέτρος για τον Flash TV. Πάνος Παπαδόπουλος για το Flash TV. Για Κατάς Δημήτρης για το Flash TV. Yeah, baby! Σε τι διαφέρει ένα καναρίνι από έναν ελέφαντα? Και τα δύο είναι κίτρινα εκτός από τον ελέφαντα. Αφοβήστε το βίντεο λοιπόν, ρε παιδιά, τι είπε το άτομο. Πάρ' το λίγο άλλη μια φορά. Πάρ' τον ελέφαντα. Ναι, αυτός τι είπε. Πάρ' το φάτσα του πίσω, τη φάτσα του πίσω. Λοιπόν, άλλη μια, άλλη μια. Με τη φάτσα από πίσω. Και τα δύο είναι κίτρινα εκτός από τον ελέφαντα. Και τα δύο είναι κίτρινα εκτός από τον ελέφαντα. Και τα δύο είναι κίτρινα εκτός από τον ελέφαντα. Πιο πολύ φάση πάντως έχει το παλικάρι από πίσω του. Δες φάτσα. Μιλάνε το παλικάρι, όλα τα λεφτά. Έδωσε ρεσιτάλ. Τι είναι, εκεί είπε. Εντάξει, βέβαια, απλά κάνουμε, μας παρεξηγήσει κιόλας το Όχι, δεν μας παρεξηγήσει, απλά κάνεις. Δεν μου βγήκε και στο γυαλί στην τρομερή εκπομπή μας. Τρομερή εκπομπή μου, έτσι. Θα σήμερα δεν θα ξαναγίνει αυτή η εκπομπή, παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, παρακάτω. Και μας πήραμε και μια συνέντευξη για το Σάκη Ρουβά και την Eurovision. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ένα παλικάρι, το οποίο το παλικάρι εκθίασε εμάς. Εκθίασε εμάς και έδαψε το Σάκη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Και σε θέλω! Εγώ θέλω να πω για το τραγούδι του Eurovision. Είναι κορυφή, αλλά έπρεπε να πάει το δικό σου τραγούδι γιατί είναι ακόμη πιο καλό. Ο Ρουβάς πρέπει να παραιτηθεί από το Eurovision για να πάτε εσείς γιατί το τραγούδι σας είναι κορυφή.
και θα βγει σίγουρα πρώτη. Μας δείχνουνε τώρα στη Βουλή συζητήσεις. Μιλάνε οι μεγάλοι και λένε πολλά. Ζητάνε οι μεν απ' τους δε εξηγήσεις. Σαν και να είχαμε κανάλια πολλά. Τελικά θα παραιτηθεί ο Σάκης. Βέβαια, αφού είμαστε εμείς εδώ. Με εννοείται. Θα παραχωρήσει τη θέση σου σε εμάς. Αφού το ζητάει και ο λαός, όχι τίποτα. Παλικάρι δεν κάνει μία μπροστά σε εμάς. Θέση είχα τηλέφωνο. Όλα καλά, λέει. Θα πάμε εμείς τελικά. Λοιπόν, μήπως είναι καιρός να πάμε σε κάτι λίγο πιο έτσι, σοβαρό. Σοβαρό, υπάρχει και ο πράγμα στην εκπομπή μας. Κάτι αποκλειστικά ρεπορτάζ, ξέρω. Α, έχω πέρα και τέτοια. Του Αντώνη, έχουμε αποκλειστικά. Πάμε να δούμε το βίντεο και για μέσα. Από τη σχολή, του μηχανικού. Τι αυτό, με τον Βλάκα. Αντώνη θα το σχολιάσει. Όταν πρώτο ήρθαμε στη σχολή, δεν υπήρχαν αυτά τα έσχη. Δεν μιλάω κομματικά, απλά θα θέλαμε να έχει καλύτερη εμφάνιση η όψη της σχολής. Να είναι καθαρό και να μην κάνουν βλακίες χωρίς λόγο ανούσια. Άμα θέλει να βγει με επιχειρήματα και να μιλήσει, όχι να κάνει γκράφιτι σε δημόσια περιουσία. Σου τόσες βράδιες με νεύρα πολλά. Θυμήσου τις προσβολές, τα όχι, τα μα. Θυμήσου λόγια πικρά. Ναι, τώρα έμεινα. Δεν μιλούσαμε κομματικά για τα γκράφιτι που έπεσαν. Απλά είναι, θέλουμε η όψη της σχολής μας να φαίνεται καλύτερη. Εσύ τι άποψη έχεις, Δίνο, γι' αυτό? Σίγουρα αυτά τα φαινόμενα είναι απαράδεκτα και θα πρέπει να σταματήσουν. Εντάξει, τώρα όποιος το έκανε σίγουρα δεν νομίζω να το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά και δεν θα πρέπει να συνεχίσουν τέτοια πράγματα. Πάντως αυτό το κομματικά πρέπει να το τονίσουμε λίγο, μην γίνει καμιά παρεξήγηση, όχι τίποτα. Δεν φταίνει οι μαθητές φυσικά που... Δεν παίρνουν τα μαθήματα, η σχολή δεν έχει τις κατάλληλες. Καταρχάς δεν έχετε σχολή, κάνετε μάθημα σε σούπερ μάρκετ. Στις αποθήκες. Καλό είναι αυτό, γιατί πεταγόμαστε. Άμα θέλουμε να πάρουμε καμιά σοκολάτα. Ναι, άμα το δεις από αυτή την πλευρά, ναι. Ακρίβεια. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, δεν φταίνε μόνο οι εγκαταστάσεις που δεν περνάμε τα μαθήματα. Αλλά... Και τα παιδιά. Μα τι, πάμε απ' όλα, το λιώσουμε. Δηλαδή, θέλουμε να πάμε στη σχολή για να κάνουμε ένα μάθημα και λέμε πάμε για καφέ. Ποιος πάει στη σχολή τώρα? Βέβαια, αν και οι εγκαταστάσεις ήταν διαφορετικά, λογικά θα ήταν... Οι φοιτητές θα παροτρύνονταν να πάνε στο μάθημα περισσότερο από όσο πάμε τώρα. Εντάξει, είναι ένα κίνητρο. Εντάξει. Αν υπήρχαν και περισσότερα εργαστήρια, σίγουρα θα ήταν μεγαλύτερο το κίνητρο. Γιατί άμα κάνεις κάποια πράγματα πρακτικά. Πρακτικά ή για τις απουσίες? Αυτή ήταν υποχρεωτικά. Α, αυτό μόνο. Πάντως από ό,τι ξέρω γυρίσατε και τους δρόμους της Κοζάνης εδώ πέρα, δεν αφήσει τίποτα όρθιο. Ναι, βέβαια αυτή τη δουλειά την έκαναν τα παιδιά από εδώ πέρα. Εγώ δεν μπορούσα να συμμετάσχω εκείνη τη χρονική στιγμή. Γιατί τι έκανες? Έπαιζα Line 8. Αλλά για το Line 8... Θα ναι, το δείξουμε την επόμενη Κυριακή. Να πάμε να δούμε το βίντεο τώρα και να σχολιάσουμε λίγο τα... Να δούμε λίγο το βίντεο. Ας πάμε... Δούμε όλα τα θέματα θα πούμε, ναι. Όλα τα θέματα θα τα πούμε σε μια εκπομπή. Όχι ρε, χαλάρωσε. Είχα μια αξίτη, είχα μια ξαδερφκάλη, είχα μια ξαδερφκάλη, που τον επίρνει πολύ. Ήτανε μπρε μπρε μπρε, ήτανε πολύ ψηλή, ήτανε πολύ ψηλή,
Είχε φοβηρό κορμί, είχε δυο αξίτη, είχε δυο φυσιά μεγάλα, είχε δυο φυσιά μεγάλα, ήταν την κάπου γάλα, κι από κόμπρε μπρε μπρε, κι από κόλου τι να πω, από κόλου τι να πω, σαν καρπούς τρικαλίνο. Πού είστε, ποιο κανάλι? Είμαστε από το τοπικό εδώ πέρα. Flash TV, το Flash. Το Καρυμπίδι, το φίλο μου. Πώς σου φαίνεται το καραβάλι? Τέλεια, από εδώ είμαι. Σοβαρά, μπράβο, και εμείς από εδώ είμαστε. Είμαστε το Flash TV, ναι. Το Flash, ναι, 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 ξέρω. Μια δήλωση για το καραβάλι. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Σοβαρά μιλάς. Flash, Flash TV. Αλλά είναι και φαντασμαγορικό. Είναι φαντασμαγορικό. Και σαν εμένα τον κάμεραμάν. Λίγοι υπάρχουν. Λίγοι, ναι. Γιατί εμείς κάναμε εκπομπή παλιά, ξέρεις. Ναι, το showroom, εκπομπή μόδας. Α, μάλιστα. Ναι, έπαιζε στο Euro το κανάλι. Τι μάρκα είναι η κάμερα, λέει? Panasonic. Κασετίζα κανονική και όλα σε κιόλα. Ό,τι, ό,τι δες. Θα δεν βλέπεις. Τι κάνετε, μια χαρά, εσείς πώς είστε? Καλά, πώς τα βλέπετε εσείς? Πολύ καλά πάμε, πάρα πολύ καλά πάμε, έτσι. Έτσι, πάει καλά, μπράβο, πολύ ωραία. Μπρε, 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 έτσι δεν κάνουνε. Πότε ξεκινάει αυτό, ξέρεις? Την έννοιση που ετοιμάζεσαι να την κάνεις. Παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για αυτά τα πράγματα. Πράγμα ότι μας παίρνει συνέντευξη να φέρεις την εσύ, έλα. Έλα, τα έχω ότι μιλάμε, έλα να μπει στην κάμερα. Και που λέτε, εμείς κάναμε το σώρο, την εκπομπή μόδας. Ποιο καρναβάλι? Εδώ πέρα, της Κοζάνης. Καρναβάλι είμαστε, καρναβάλι είμαστε. Ναι, ναι. Μα είμαστε καρναβάλι από τη Δύση είμαστε, φιλάρα. Είμαστε διάσημοι. Σοβαρά σου λέω τώρα, κάναμε. Εδώ πέρα είστε, σας ξέρει ο κόσμος? Όχι. Στο Τζιμπουτί, Τζιμπουτί. Α, στο Τζιμπουτί. Φαίνεται άλλωστε από τη μόδα, φαίνεται ότι ξέρετε από μόδα. Πώς το βλέπεις το καρναβάλι? Φέτος το καλύτερο. Το καλύτερο φέτος. Για κάθε χρονιά, από κάθε χρονιά το καλύτερο φέτος είναι. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Το διασκεδάζεις? Ναι. Κάθε χρόνο και καλύτερα, πώς το βλέπεις? Κάθε χρόνο και καλύτερα. Περνάμε τέλεια, δώσε κοζέν γαμάτα. Κάθε χρόνο θα περνάμε φανταστικά. Όλα καλά? Μια χαρά. Ειδικά όταν βλέπω αυτή την όμορφη κοπέλα. Έτσι, έτσι. Μα και εμένα αποτελεί έμπνευσή μου, ξέρετε. Ζηλεύω, ζηλεύω. Πάρα πολύ ζηλεύω. Πολύ πόδι, ναι. Πολύ ωραία κόμενα. Το πικό να μην σε ματιάξω, κουκλάρα μου. Πρώτη φορά έρχομαι, από τη Θεσσαλονίκη είμαι. Πώς περνάτε εδώ πέρα σαν καναβάλια? Μια χαρά. Από εδώ είστε, από Κοζάνη? Όχι, Γερμανία ήρθα. Πότε για το τέλος εδώ. Πώς περνάτε? Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κάθε χρόνο εδώ έρχεστε? Πρώτη φορά ήμουν. Πώς περνάτε? Πέροχα. Από εδώ πέρα είστε? Ο άντρας μου. Όχι, δεν είμαι από εδώ. Έρεις από εδώ, από πού είσαι? Φίλια. Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Έχεις όλοι εδώ. Ναι. Είσαι μόνο και μόνο για το καναβάλι? Έρχομαι συχνά. Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Και εσείς είστε πολύ ωραίοι. Εσύ είσαι κούκλα. Κούκλα, ε. Είσαι η καλύτερη. Αύριο θα φύγω. Αύριο, μια χαρά, το βράδυ θα αργήσει. Ωραίο γελί. Ωραίο γελί, ευχαριστώ. Δικά σου. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ήρθαμε να διασκεδάσουμε, να γιορτάσουμε. Νίκη, ήρθαμε. Καλά κάνετε. Περνάμε τέλεια. Οπ, τι έχουμε εδώ, χαίρετε. Αντιχαίρετε. Πώς πάει όλα, καλά? Δαμάσαι. Μαύρισα. Μαύρισα. Φαίνεται αυτό, φαίνεται. Τι, δεν ακούγεται, γόρι. Παιδί μου, πού είσαι τόση ώρα? Εσύ έψαχνα την πέρα και εσύ έψαχνα. Εδώ δεν ρώσαμε ραντεβού. Δεν έφυγαμε, λες από... Μια ώρα. Μα εγώ αυτό αφού με λες από ένα τέτοιο που καταλαβαίνω. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Τι έγινε, πώς τα περνάμε? Σχετικά καλά. Επειδή σε αίσθησε. Αυτός με αίσθησε. Γεια σας, γεια σας. Όλα καλά. Χρόνια πολλά σας. Χρόνια πολλά επίσης. Όλα καλά, όλα, όλα. Όλα καλά. Ντόπιος Κοζανίτης. Κοζανίτης από εδώ. Ντόπιος. Ναι, Καστοριά γίνονται τα καρναβάλια, τα Γιαννιού. Πού μου γίνεται τώρα? Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται. Άλλη φορά.
Αν έχω ευχάριστο σας πω. Στρανές από χρες. Δεν πειράζει. Βλέπουμε εδώ πολύ ωραία. Πάση περιπτώσει η Κοζάνη, επειδή είμαι Κοζανίτης, μένω στην Καστοριά, είναι πιο όμορφο εδώ, γιατί εδώ έχουμε σάτερα, ενώ πάνω δεν έχει σάτερα. Από Κοζάνη? Όχι, όχι, Λεμαίδα εδώ. Από το Λεμαίδα είναι. Από το Λεμαίδα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Από πού είστε? Από Θεσσαλονίκη. Τέλεια, τέλεια, το καρναβάλι της Κοζάνης είναι πολύ ωραίο. Τι λέει μεγάλη? Και όλα γίνονται τέλεια, άψογα. Πόσο βλέπεις το καρναβάλι? Τέλεια είναι, εντάξει. Τέλεια είναι. Εσύ μένεις εδώ, τόπιος? Ναι, ναι. Χρόνια πολλά! Γεια να είσαι εδώ! Α, ωραίος, ωραίος! Είμαστε ένας και ένας. Ντύθηκες στο Μάρι Θεσσαλονίκης? Όχι. Όχι, να σου πω τώρα τι γίνεται. Εγώ έμεινα 20 χρόνια τούμπα, Άγιο Θεράποντα. Το ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Παουκάρα εκεί, μόνιμος εκεί. Κυριάκο Αλεξανδρίδη, ξέρατε? Μπορεί να τον ξέρετε. Από Αθήνα? Κύριες για την Κοζάνη? Από τόσο μακριά? Πώς το βλέπεις, άξιζε? Πώς? Αξίζει, λέω, πώς το βλέπεις? Αξίζει, αξίζει. Πώς? Δυο λογάκια, πολλά λογάκια. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, όλα πολύ. Πώς τα βλέπετε, περνάτε καλά? Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εδώ από Κοζάνη είστε? Όχι, δεν είμαι από Κοζάνη, από Θεσσαλονίκη είμαι. Μέσω τρικάλων με τα συμπεθέρια μου βρεθήκαμε Κοζάνη. Χαιρετώ τα κορίτσια μας. Πώς? Μη φεύγετε. Πώς τα βλέπετε? Πολύ ωραία. Ωραία μέρα. Ευχαριστούνται τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Δεν το ευχαριστούν. Τι τύθηκε? Τα πέντε δασάν. Έτσι ήρωας και δυνατός. Ναι. Πώς περνάνε το καναβάλι της Κοζάνης? Οικογενειακά. Ο Ρομπέν των Δασών τι ήτανε? Είναι αριστοκράτης υπότης. Έκλεβε τους πλούσιους και τα έδρε στους στόχους. Τι λέει? Αφαιρώ. Στις δύο αποδράσεις μία δώρο λέει. Ούρε. Στις δύο αποδράσεις μία δώρο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα ξανάρθε? Πάρα πολύ ωραίο. Είστε από εδώ πέρα? Καλά, όχι, Θεσσαλονίκη. Ξανάρθετε δηλαδή? Βεβαίως. Μια δήλωση. Είναι ντροπαλός, ε? Είναι ντροπαλός, είναι. Ωραία. Πώς περνάτε? Πολύ ωραία. Από εδώ πέρα είστε? Από εδώ, από την Κοζάνη είστε? Όχι, Κοσταράζει, Καστοριάς. Δίπλωμα έχετε ή οδηγάτε έτσι? Χωρίς δίπλωμα εγώ δεν είμαι. Χωρίς δίπλωμα θα σας καταγγείλουμε στην αστυνομία. Δεν περάζει, μια ζωή έτσι είμαστε. Τι να κάνουμε, λαθρέοι είμαστε, λαθρέοι. Από ποιο καμπάρε μας βγήκατε? Α, δεν είστε από καμπάρε, από πού είστε δηλαδή? Εμείς είμαστε Τσάρλστον, κυρίες της εποχής. Της εποχής, ποιος εποχής? Ναι, ναι. Παλιά σε παλιά, πόσο παλιά? Αρκετά. Αρκετά. Κι άλλο βάλω. Εγώ το φακό φυσικά, ε. Όχι στη μόλυνση, ναι στη ζωή, το μεγάλο σύνθημα. Σιγά πλακώσαν εξωγήινοι, νεράιδες. Πώς τα βλέπετε, όλα καλά? Νερόλα. Τι κάνετε, όλα καλά? Καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μια δήλωση, πώς περνάμε? Πόσο τρανό τον έξ? Τις τρανές σαπουγρές τσαπουνούμε σαν ουρές. Πόσο τρανό τον έξ? Τέλεια, τέλεια. Μας έφτσαν ομίγιο. Τι γίνεται? Μια χαρά, του καίουμε, του καίουμε. Έτσι. Έτσι μπορεί και εγώ δεν το αφήνω να πήγε από μακριά μου. Έτσι, έτσι. Το καλύτερο, το πάχο, το τρανό είναι, είναι το ψηλό σαν το μαρέντερα. Τι λίγο, ε. Το καλά. Πάμε όλα. Πάμε, πάμε. Έλα,
τρέλα. Μόνο το Facebook να μην με βάλεις, έκανε. Όχι, καλά. Τηλεόραση βγήκε, τηλεόραση. Όχι. Θα σε δει η μάνα σου. Φιερώνω στον Τζορτ τον καπετάνιο. Τίποτα άλλο. Τραγούδα λίγο, τραγούδα. Τι να πω. Το κάμερα μόνο στον έξι, ναι ή όχι. Ναι, καλύτερη είναι εγώ. Τι καλύτερη είσαι, Φρεντέντο. Τι κοπέλα έχουμε. Ο κόσμος θα προτιμεί ξανδιές. Τι. Ο κόσμος λέει θα προτιμεί ξανδιές. Οι ξανδιές είναι λίγο πιο χαζές όμως. Όχι όμως. Οι ξανδιές βγάζουν τα αγούστα. Τα αγούστα στο κρεβάτι, ε. Τι ώρα δεν γιώρισε δηλαδή να βγούμε και εμείς γούστα. Κάτσε 5 ώρα το πρωί. Ωραία, θα το χαρονίσουμε. Και μπροστά στο ρολόι δεν έχουμε πρόβλημα. Για να μην χαθούμε. Μιλάμε. Κοζάνη καρναβάλι πουθενά αλλού. Πουθενά άλλου. Ούτε Ρίο δεν πιάνει μπροστά μας. Κοζάνη για πάντα, ε. Για πάντα, μια ζωή. Μια ζωή. Θα μας πείτε κανένα τραγούδι κοζανίτικο. Ε. Κανένα τραγούδι κοζανίτικο θα μας πείτε. Καλοπερνάς βλέπω, ε! Μα... Μπορε, φτώχεια δεν είδες, από υπουργός που έτσις! Τι να κάνω! Καλά, καλά! Τέρμα, ε! Τα δίνω όλα, τα δίνω όλα! Αλλά μην πας με κανένα παππού, ε! Γιατί τι έχω, τι έχω! Α, κοίταξε! Αυτός δεν έχει μόνο καφέ εκεί πάνω, ε! Δεν σου λέω τίποτε, άσε, εσύ την έχεις πάει εκεί κάτω. Πέντε πα, πρε, 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 πέντε πα, πισχόρυβαν, πέντε πα, πισχόρυβαν, κι αι πέντε μη βράκια. Κοζάρια πάντα. Κοζάρ. Λοιπόν, τώρα ας περάσουμε στα αθλητικά με τον Δημήτρη Λαγκατά. Ξεκινώντας με το ελληνικό πρωτάθλημα, η βαθμολογία σύμφωνα με την 23η αγωνιστική διαμορφώθηκε ως εξής. Πρώτος Ολυμπιακός με 10 βαθμούς, διαφορά από το δεύτερο Παναθηναϊκό. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ τρίτος, που φέτος έκανε εκπληκτική πορεία ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ βρίσκεται τέταρτη και με τη σειρά ακολουθούν η Λάρισα, ο Άρης, Ξάνθη, ο Πανιώνιος, ο Παθρακικός, ο Εργοτέλης, ο Ηρακλής, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός. Στη ζώνη του υποβιβασμού είναι ο Πανσεραϊκός, ο Όφη και ο Ουραγός Θρασίβολου. Η σημαντικότερη απώλεια της αγωνιστικής ήταν ο τραυματισμός του Μπελούτσι, ο οποίος θα παραμείνει εκτός για τρεις αγωνιστικές και θα χάσει τα κρίσιμα μάτς με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα, όπως και το μάτς με τη Σεντετιέν. Συνεχίζουμε με τον πίνακα των σκόρε. Πρώτος ο Γκαλέτη του Ολυμπιακού με 12 γκολ, δεύτερος ο Μπλάνκο της ΑΕΚ με 9 γκολ, τρίτος ο Λεωνάρτο του Λιβαδιακού με 8 γκολ, τέταρτος ο Μουσλίμοβιτς του ΠΑΟΚ, ο Πόποβιτς του Όφη, ο Τσέζαρη και ο Φιλωμένο του Αστέρα Τρίπολης με 7 γκολ, πέμπτος ο Εντόι του Όφη, ο Ζουράφσκι της Λάρσα, Κουμουρτζή του Πανιουνίου, Ντιόγκο του Ολυμπιακού, ο Γκουνσότο του Εργοτέλη, Πάρα Φακούντο της Λάρσα, Πετρόπουλος, Σαπηγίδης του Παναθηναϊκού με 6 γκολ. Από εδώ και πέρα θα λες μόνο μέχρι το 4, αυτό δεν χρειάζεται. Ας περάσουμε στα ξένα πρωταθλήματα, αρχίζοντας με την Premier League, όπου η Manchester United οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με διαφορά 7 βαθμών από τη δεύτερη Liverpool και ακολουθεί η Chelsea. Τέταρτη είναι η Aston Villa, η οποία κάνει καταπληκτική χρονιά φέτος και την κυνηγάει η νεανική ομάδα του Arsène Wenger, η Arsenal. Αφήνοντας το αγγλικό πρωτάθλημα, περνάμε στην Primera Division, όπου η Barcelona έχει δείξει τις προθέσεις της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεφεύγοντας από τη δεύτερη Ρεάλ με διαφορά 7 βαθμών. Τρίτη παλεύει να κρατηθεί σε Βίλη από την απειλή της Villarreal. Τέλος, ακολουθεί Βαλένθια στην πέμπτη θέση με πρωταγωνιστή τον Νταβίτ Βίγια. Κλείνουμε με τη Σερία, όπου η Ίντερ με την παρέα του Ιμπραϊμοβίτς κάνει παπάδες, ξεφεύγοντας από τη δεύτερη Γιουβέντους με διαφορά 9 βαθμών. Τρίτη έρχεται η Μίλαν με τον Μπέκαμ να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ακολουθούν Φιωρεντίνα, Τζένοα και από πίσω τους η Ρώμα, η οποία φέτος έχει δείξει την κακή της πλευρά. Λοιπόν, αύριο είναι ένα κρίσιμο μάτς εναντίον του Ολυμπιακού στο κύπελλο Ελλάδος. Παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Παίζουμε. ΠΑΟΚΑΡΑ είμαστε. Λοιπόν, παίζει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
και θα δείξει εκεί πέρα ποιος θα προκριθεί, διότι ο ΠΑΟΚ έχει νικήσει την Τούμπα 1-0. Πιστεύω να υπάρχει μια καλή διαιτησία και το παιχνίδι να κυλήσει ομαλά. Την Κυριακή όμως θα ξαναβρεθούν μαζί στο ντέρμπι στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, που είναι ένα κρίσιμο μάτσο ώστε να μειώσουν τη διαφορά μεταξύ τους για το κυνήγι για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αφήνοντας τα αθλητικά, ας περάσουμε στο επιστημονικό ρεπορτάζ με τον Θανάση αυτόν και τον Κώστα Τσάρτερο. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας σίγουρα αποτελεί μια εναλλακτική στο γνωστό σε όλους ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Το ακούσαμε, το σχεδιάσαμε, το πραγματοποιήσαμε. Να όμως προέκυψε ένα μικρό προβληματάκι. Ωραία τις ηλιόλες τις μέρες. Ήλιο έχουμε, άντε για να λύσουμε πάκια δεν θα μας χαλάσουν τη διάθεση. Τις συννεφιασμένες Κυριακές όμως, τι γίνεται. Ή χειρότερα τη νύχτα. Πολλοί θα σκεφτούν, έχουμε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι κατάνε νερό ρεστό μέχρι την επόμενη μέρα. Δεν λέω, η ηλιακή χρήση, η ηλιακή θερμοσύφωση είναι μια χαρά. Για μαζική όμως παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών, το νερό δεν είναι και τόσο κατάλληλο, μια στους 100 βαθμούς Κελσίου βράζει. Προφανώς όμως, κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι ολίγων μεγαλύτερες. Έτσι, για να αποθηκεύσουμε τη θερμότητα που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εκείνων των κρυσταλλικών κόκκων που κάνει τις πατάτες μας πιο νόστιμες. Ναι, κι όμως, αποδείχθηκε ότι το αλάτι είναι το πλέον κατάλληλο υλικό αποθήκευσης της θερμότητας αυτής με ένα σημείο τήξης κοντά στους 800 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, με μικρά-μικρά βήματα πρόοδου, ίσως καταφέρουμε να καταρρύψουμε το ενεργειακό καθεστώς των φτερεών καυσίμων και κυρίως του πετρελαίου. Και επί της ευκαιρίας, ίσως σώσουμε και την τσέπη μας. Κώστας Τσάρτσαρος για το χήμα στο κύμα. Ένα πρόβλημα λιγότερο για πολλούς από εμάς θα αποτελούσε η δημιουργία ενός ενιαίου φορτιστή για όλα τα κινητά. Η διαπίστωση αυτή πλέον μπορεί να γίνει πραγματικότητα, καθώς οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να παράγουν ένα ενιαίο μοντέλο φορτιστή, ο οποίος θα είναι συμβατός με όλες τις μάρκες κινητών προκειμένου να τα αποκριθούν οι ίδιοι και σε απέτηση των Βρυξελών. Μια ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία θα σίγουρα απασχολεί όλο τον κόσμο, μέχρι και το κεντρικό παρουσιαστή μπορούμε να πούμε για το κανάλι για τον φορτιστή. Γιατί ένας φορτιστής για όλα τα κινητά, για όλες τις μάρκες, αναφισβήτητα είναι, θα αποτελέσει κάτι πολύ ωραίο για όλους μας και πολύ βολικό και εύχριστο θα έλεγα. Σίγουρα να μην ψάχνουμε να βρούμε μπρίζες τώρα. Από εδώ και από εκεί. Και διάφορους φορτιστές. Και φορτιστές, ναι. Οπότε σύμφωνα και τα πετούν και οι Βρυξέλλες. Οπότε ελπίζουμε οι κατασκευαστικές εταιρείες να προχωρήσουν σε αυτό το έργο σύντομα. Καλά, σίγουρα γι' αυτό, ναι. Μακάρι να βρούμε μια λύση γιατί δεν παλεύει την κατάσταση. Μετά από πολλά χρόνια αδράνεια στην εξερεύνηση της Σελήνης, μπορούμε πλέον να μιλάμε για νέα στοιχεία για αυτή, μετά από τη χαρτογράφηση της σκοτεινής της πλευράς. Okay, engine stop. We copy it down, Eagle. Tranquility base here.
Ο πρώτος λεπτομεριακός χάρτης των βαλτικών πεδίων της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης, ο οποίος συντάχθηκε από έναν Ιαπωνικό δορυφόρο, αποκαλύπτει ότι οι κρατήρες είναι πολύ διαφορετικοί από αυτούς της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης. Τα δύο μισά της Σελήνης φαίνεται πως παρουσιάζουν και άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους σύμφωνα και με παλαιότερα προγράμματα. Αλλά η έρευνα συνεχίζεται αφού δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Και από τη δορυφόρο της γης να πάμε στο γειτονικό πλανήτη Άρη, καθώς μια μεγάλη αποκάλυψη έκρυβε η ανάλυση του υλικού που κατέγραψε το διαστημικό όχημα Φοίνικας της NASA, απεικονίζονται στα γονίδια τα οποία κατάβληξαν ένα σκέλος του διαστημικού οχήματος κατά την προσεδάφιση. Μάλιστα, οι επιστήμονες έμειναν έκπληκτοι όταν σε πρόσφατα πειράματα στο έδαφος του Άρη τόπισαν ένα τραχικό ασβέστιο που σχηματίζεται με αλληλεπίδραση με το νερό. Έτσι πλέον αρχίζουμε να γινόμαστε όλο και πιο σίγουροι για την παρουσία όλο και πιο μεγάλων ποσοτήτων επιμερίων στο έδαφος του Άρη. Βλέπουμε κάποια βίντεο εδώ πέρα τα οποία αφορούν την αστρονομία και τη διαστημική, καθώς με νέες έρευνες για τη Σελήνη εδώ πέρα παρατηρούμε ότι σε σχέση με όσα νομίζαμε τα δεδομένα αλλάζουν, γιατί μετά που πάρα πολλά χρόνια έχουμε να πάμε στη Σελήνη από το 60, κανονικά επανδρομένα, με επανδρομένη αποστολή, αλλά και με πρόγραμμα γενικά, έχουμε να πάμε το 90 ας πούμε σχετικά. Και με τα νέα δεδομένα βρίσκουμε νέα στοιχεία για τη Σελήνη, για το πώς θα ήταν, πώς ήταν στην αρχή της γέννησής της. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα δείξουμε στον κόσμο? Αυτά τα στοιχεία σε μια επόμενη εκπομπή ειδικά αφιερωμένη για αυτό το θέμα θα τα αναλύσουμε με καλύτερο τρόπο, αναμφισβήτητα. Και πάμε και σε μια άλλη και στη τελευταία είδηση επιστημονική μας είδηση για σήμερα. Ένα εξαιρετικά σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο εντοπίστηκε από δορυφόρους της NASA και δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Science από ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Max Planck στη Γερμανία. Πρόκειται για την ισχυρότερη έκρηξη ραδιενέργειας που έχουμε αντικρίσει ποτέ, η οποία ξεπερνάει την ισχύ από την έκρηξη 9.000 αστέρων ταυτοχρόνως. Η έκρηξη ακτίνων γάμα έλαβε χώρα σε απόσταση 12,2 δισεκατομμυρίων ετών φωτός και το φως της χρειάστηκε σχεδόν το σύνολο της ηλικίας του σύμπαντος για να φτάσει ως ζωμά. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τέτοιες εκρήξεις συμβαίνουν όταν αστέρες εξαντλούν τα καύσιμά τους και καταραίουν για να σχηματιστεί μια μαύρη τρύπα εκτοξεύοντας ως κύκνιο άσμα τεράστιες ποσότητες ακτινών γάμα. Είναι γνωστό ότι όταν φτάνουν στο τέλος της ζωής τους, τα άστρα που ξεπερνούν σε μάζα ένα συγκεκριμένο όριο καταραίουν κάτω από το ίδιο τους το βάρος και μετατρέπονται σε μαύρες τρύπες. Καθώς παρατηρήθηκε από ένα δορυφόρο της NASA μία έκρηξη ενός αστέρα, δηλαδή τώρα τι να σου πω, το μέγεθος της ενέργειας αυτού του αστέρα είναι όσο 9.000 αστέρες ταυτοχρόνως, όπως το είδαμε και στο βίντεο. Να πούμε εδώ πέρα και στους ακροατές, σε όποιον ρωτάει και έχει κάποιες απορίες σχετικά με το τι είναι, με διάφορες ορολογίες, γιατί έχουμε ακτίνες γάμα, έχουμε μαύρες τρύπες, τι είναι μαύρες τρύπες. Όλα αυτά μπορεί να τα θέλει να τα μάθει ο κόσμος, ας πούμε. Μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας με τα μέσα επικοινωνίας και να το αναλύουμε καλά. Δηλαδή αυτή η έκρηξη ήταν κάτι σαν έκρηξη σούπερνόβα ή ήταν έκρηξη σούπερνόβα ενός τεράστιου αστέρα. Δηλαδή πρόκειται για την ισχυρότερη έκρηξη που έχουμε δει ως τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση Ελευρόπουλε. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Τώρα φιλετικές, έλα εδώ. Φιλετικές τώρα, παιχνίδι είναι αυτό. Καλησπέρα σε όλους τους gamers Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε όλους όσους μας βλέπουν μέσω του ίντερνετ. Σήμερα η στήλη μας είναι αφιερωμένη στις φιλετικές μάχες, παιχνίδι γνωστό σε όλους μέσα στο στούντιο, οι οποίοι με βρίζουν γιατί το λιώνω, λες και αυτοί δεν έπαιζαν. Έχουμε και λέμε. Πρώτα απ' όλα, για αυτούς που δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται, είναι ένα browser game και μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση www.φιλετικέσμάχες.gr.
Με το που ξεκινάς, ελέγχεις ένα χωριό τοποθετημένο σε έναν φανταστικό μεσαιωνικό κόσμο. Γύρω σου βρίσκονται άλλα χωριά άλλων παιχτών και εγκαταλελειμμένα. Το παιχνίδι τα λέει βαρβαρικά, αλλά μόνο βαρβάρους δεν έχουν μέσα. Είναι άδεια. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αναπτύξεις το χωριό σου μαζεύοντας πόρους, ξύλο, πυλό και σίδερο από τα ορυχεία σου αλλά και από άλλους παίκτες κλέβοντάς τους. Αφού έχεις αρκετούς πόρους, ξεκινάς τη δημιουργία στρατού. Είτε αυτό είναι πεζικό, είτε υπηκό, είτε πολιορκητικές μηχανές. Θα σε βοηθήσει την άμυνα εναντίον άλλων παιχτών που θα θελήσουν να σε καταστρέψουν αλλά και να καταστρέψεις εσύ αυτούς. Το σημαντικότερο σημείο του παιχνιδιού βέβαια είναι οι αριστοκράτες. Τι κάνουν όμως αυτοί? Πολύ απλά είναι οι μονάδες που σου επιτρέπουν να κατακτήσεις άλλα χωριά. Και εδώ είναι η μαγεία του παιχνιδιού. Φαντάσου χιλιάδες παίκτες να σφάζονται για την κατάκτηση των περισσότερων χωριών της περιοχής. Κάτι πρέπει να ξέχασα. Φυσικά, τις φυλές. Πώς είναι δυνατόν το παιχνίδι να λέγεται φυλετικές μάχες άμα δεν μπορείς να δημιουργήσεις και να ενταχθείς σε φυλές? Εκεί θα βρεις άλλους παίκτες που θα σε βοηθήσουν αλλά και θα τους βοηθήσεις στην εξέλιξή τους. Ο καθένας έχει ένα αξίωμα. Άλλος είναι δούκας, άλλοι βαρόνοι, άλλοι διπλωμάτες, άλλοι στρατηγοί και άλλοι είναι απλά στρατιώτες έτοιμοι να καταστρέψουν τα πάντα γύρω τους. Το παιχνίδι είναι αρκετά εθιστικό, μιας και περιέχει ανατροπές, παρεξηγήσεις, προδοσίες, εντάσεις. Πράγματα που πρέπει να έχεις αρκετές δυνάμεις για να τα αντέξεις. Στην ελληνική έκδοση υπάρχουν 5 κόσμοι όπου μπορείς να παίξεις εντελώς δωρεάν. Αυτά είχα να πω κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Όσοι θέλετε να με βρείτε μέσα στο game λέγομαι Insomniac και παίζω στους κόσμους 4 και 5. Όσοι θέλετε βοήθεια, έχετε απορίες ή ερωτήσεις πάνω στις φυλετικές ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε πολύ απλά να στείλετε ένα email στο hima.tv@gmail.com. Σας εύχομαι καλό λιώσιμο, αλλά να με νικήσετε το κόβο κομματάκι δύσκολο. Πριν μιλήσει ο Πάνος, έχω να πω. Πού πας ρε ότι δεν μπορεί να σε νικήσει κανείς? Ρε φίλε, εννοείται πως δεν μπορεί να με νικήσει κανείς. Ποιος είσαι? Είμαι στον κόσμο 4. Ποιος είσαι? 22ος στην κατάταξη. Σπουδαία κατάταξη. Ρε φίλε, όταν έχω 4.000 τσεκούρια. Ναι, αριστοκράτη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να παίρνει χωριό και να πρέπει να την κάνω από εδώ να πάω να την ξαναστείλω την αριστοκράτη. Δηλαδή ρε φίλε, είναι δυνατόν? Έχει χάρη που δεν παίζω κόσμο 4, τίποτα άλλο. Σε ποιον παίζει εσύ? 2-5. Απέζω και στο 5. Εκεί πέρα έχω 2 χωριά, τώρα παίρνω τον 3ο. Πρέπει να ξύλω και. Παναγιώτη, δεν θέλω να μιλήσω για το φαινόμενο που υπάρχει τώρα πια. Συγγνώμη ρε Τόνι. Συγγνώμη ρε φίλε, πάμε να βγούμε έξω για καφέ και αργείς 2 ώρες γιατί περιμένεις να στείλεις τον αριστοκράτη. Ναι ρε φίλε, και εμείς πάμε να βγούμε έξω για καφέ και εσύ μου παίζεις Line 8. Σε λέω τώρα την Κυριακή. Να αρθείς να πάμε έξω να διασκεδάσουμε. Στο χαμό που γίνεται. Πάμε παρακαλώ. Μετά είναι το θεατρικό έργο. Γιατί τον κόβεις, έχει. Γιατί με κόβεις. Τι κάνω, μια υπέροχη φαρσοκομωδία φέτος. Ρόμαρς και Τσιτσουλιέτα. Πιαστήκαμε λίγο με το Σέξπιρ, γιατί ξέρεις, το σεξ πουλάει. Πού να είναι και πυρ. Οπότε Σέξπιρ βγαίνει Ρωμαίος και Τσιτσουλιέτα. Όλα πήγαν καλά στην πρεμιέρα της παράστασης «Ρωμαίος και Τσιτσουλιέτα» του Μανώλη Μαρκόπουλου που ανεβάζει η θεατρική ομάδα του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Κόζιανη» από 20 έως 27 Φεβρουαρίου στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιο». Ποια μου στράτη δεν έχω παράταση. Έχεις να δώσω κάποια παράταση περαιτέρω. Παράταση πόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εμάς μας έχουν καλέσει και σε άλλα μέρη εδώ του Νομού Κοζάνης, να επισκεφτούμε. Ο κόσμος το καταχάρηκε, μπορώ να πω. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε, κι εσείς είστε έξω. Κάθε μέρα η αίθουσα είναι γεμάτη. Τι άλλο να πούμε. Τώρα αν ήθελε και παράταση, θα δίναμε και παράταση, αλλά δεν νομίζω να πάμε. Αρκετός ήταν ο κόσμος που παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του έργου, στην οποία παρόλο το άγχος όλα πήγαν καλά με έναν απολαυστικό Μανώλη Μαρκόπουλο. Όπως βλέπεις είναι που σπάσει πλέον κάθε ρεκόρ ομορφιάς
Με ζήτησαν από το Καλλιστία, με λέει παρακαλώ ελάτε. Λέει είναι τέτοιο τη δουλειά τη εμισά, δεν μπορεί να λείπει από το τέτοιο. Πώ το λένε αυτό που ανεβαίνουν πάνω. Πασαρέα, το ξέχασα, συγγνώμη, που έβαλε και μόνο τα γύρω. Λοιπόν, και με λέει ελάτε και. Και του ερασιτέχνε ηθοποιού του συλλόγου να δίνουν τον καλύτερο εαυτό του, αλλά και το παραβρισκόμενο κοινό να φεύγει κατενθουσιασμένο. Για 16 άτομα. Ούτε επαγγελματικό θείο, σωστά είμαστε. 16 άλλου. Τώρα με ρωτά πώ βάζει αυτή τη σειρά. Μόνο εγώ ξέρω τον τρόπο. Δεν θέλω πια να συμφωνώ. Δηλαδή πρέπει η Τσιτσούλα να είναι στο προσκήνιο. Τώρα θα είναι η Τσιτσούλα, θα είναι η Τσιτσουλιέτα. Τσιτσουλιέτα δεν γίνεται τίποτα. Με τίποτα. Οπότε πάλι εκεί θα κινούμε. Θα μου πει γιατί ένα γυναικείο ρόλο τόσο επίμονα. Το είπα πολλέ φορέ ότι το γυναικείο το μυαλό γεννάει. Η γυναίκα σήμερα πιέζεται και σήμερα πιέζεται, όχι μόνο παλιά. Οπότε είναι μεγαλύτερη καταφερτζού. Αυτό το καταφερτζίδι που θέλω να φέρω πάνω στο σαλιέρι και νομίζω ότι το έχω καταφέρει 24 χρόνια. Υπάρχει αυτό, θα μοιάζω την ηλικία. Μα έχουμε ετοιμαζόμαστε και για την επόμενη παράσταση. Να πούμε το όνομα. Πώς λέγεται, Μαχαλάς Μπαρντών ή Μπαρντών Μαχαλάς. Τελείπετε εκεί, ο ίδιος, σας παρακαλώ, μέχρι με δυο μακαρονάδες πολωνέζες από την Πολωνία. Η ιστορία δεν δραματίζεται στην πόλη της Κοζάνης. Η Τσιτσουλιέτα είναι μια Ελληνοαμερικανίδα νέα που έχει επιστρέψει στην Κοζάνη για μόνιμη πια διαμονή με τους γονείς της, στη Σκούρκα. Ο Βρωμαίος, κάτοικος Τζαμάρας, γνωρίζεται με την Τσιτσουλιέτα και ερωτεύονται. Οι γονείς τους όμως έχουν αντιρρήσεις, καθώς την κοπέλα θέλουν να την προξενέψουν με κάποιον πλούσιο και σίγουρα όχι με κάποιον από την Τζαμάρα, λόγω έκφρας των μαχαλάδων. Και εκεί αρχίζει η ιστορία. Τι θα γίνει τελικά με τους δύο νέους, θα μείνουν μαζί ή θα τους χωρίσουν οι γονείς. Ναι, μιλάω εσύ εδώ. Το έργο ήταν αρκετά καλό, θα έλεγα. Ενδιαφέρον για όποιον καταλαβαίνει κάποια πράγματα στο τοπικό ιδίωμα, στο τοπικό κοζανίτικο ιδίωμα. Ήταν ενεμπνευσμένο από το Σέξπιρ, από το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Αλλά δεν είχε το ίδιο τραγικό τέλος, γιατί στο τέλος... Μην πεις το τέλος, μην το χαλάσεις τώρα το τέλος. Δηλαδή να πάνε το δύο κόσμο, μην το χαλάσετε. Αυτό ήταν. Μετά τι κόσμο, θα το πείσω τώρα. Τελικά δεν θα δοθεί παράταση, έτσι. Όχι, όχι, δεν θα δοθεί. Δυστυχώς γιατί θέλω να πω και εγώ, δηλαδή δεν προλαβαίνω. Εντάξει, ο Θεός είναι ερασιτεχνικός και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσα να δοθεί. Εμείς είμαστε επαγγελματίες εδώ πέρα. Θα παιχτεί και σε άλλες πόλεις ή μόνο στην Κοζάνη ήταν. Όχι, παίζεται μόνο στην Κοζάνη. Χαριτωμένη ακίνδυνη κόμετη που ταιριάζει περίεργα με την επικαιρότητά μας. Οικονομική κρίση. Πάσχει από ένα flat σενάριο που στερείται κλιμακώσεων, κορυφώσεων και εξάρσεων και βγαίνει εν τέλει ξενερωτικά αντεπισοδιακό. Το υπερφυσικό στοιχείο του χαρακτήρα της θείας με τις περίεργες ικανότητες και τους στόχους ειδικής καθοδήγησης ανθρώπων προς το καλύτερο που υποτίθεται ήταν το πνεύμα που προσπαθούσε ο σκηνοθέτης Παύλα σενεριογράφος να εμφυσίσει στην όλη ατμόσφαιρα της ταινίας του, μένει περισσότερο στο μυαλό του από όσο βγαίνει στην οθόνη. Όπως η ατμοσφαιρικότητα και ο ηλεκτρισμός των ερμηνεών στις σκηνές των διαλόγων μένουν περισσότερο στη μνήμη όσων τους είδαν να γυρίζονται από όσο καταφέρνουν να δραπετεύσουν από τα σφιχτά κραδαρίσματα. Στοιχεία που γιώνουν την έκδηλη συμπαθή προδιάθεση για δροσερή κόμεντι με καλοκουρδισμένο ρυθμό και νουάρ άρωμα, περισσότερο και από τους εκνευριστικούς μανιερισμούς του πιατά. Όλα θα πάνε όμως καλά, μια ψηλά και μια χαμηλά. Είσαι και εσύ μια έτσι μια αλλιώς, είσαι πυροτέχνη μα είσαι φως. Πες μου, πες μου πια. Αυτή ωραία ταινία, ελληνική.
Αυτή την εβδομάδα ήταν στο κινηματοθέατρο Olympion στην Κοζάνη, το όλα θα πάνε καλά. Το Olympion που κοντά είναι? Το Olympion βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την πλατεία. Τώρα να σα εξηγήσω κάπως διαφορετικά. Την πλατεία, το ρολόι. Ναι, το ρολόι, την κεντρική πλατεία. Το θέατρο ήταν μια κόμεντι, η οποία περιλάμβανε, η οποία αναφέρεται στην οικονομική κρίση την οποία περνάμε αυτή την περίοδο, και μέσω αυτής προσπαθούσε να σατιρίσει όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο δημιουργείται με την οικονομική κρίση. Θα το πάρουν. Τελειώσαμε Phoenix. Λοιπόν για σήμερα. Ας έρθουν τα παιδιά μέσα να χαιρετήσουμε όλοι μαζί αν θέλουμε. Άστο να, δεν πειράζει. Πέτρο, Θανάση. Μπράβο πάνω, συγχαρητήρια πάνω. Καλά, αυτό, άμα το Ελάτε εδώ και τους χαιρετήσουμε. Θα μας βλέπουν όλοι και θα μας κοροϊδεύουν, δηλαδή σε τέτοια φάση, ναι. Την επόμενη Κυριακή πάλι. Ναι. Την επόμενη Κυριακή στις 4 στα πόλη. Και στο κλάσσο. Well.